Γεια σας παιδιά, σήμερα θέλω να κάνω ένα βιντεάκι για να σας δείξω το επίπεδό μου στα ελληνικά. Πρώτα, συγγνώμη πολύ για τα λάθη μου, ξέρω ότι θα τα κάνω. Λοιπόν, η ιστορία μου με τα ελληνικά αρχίζει με η πρώτη μου βόλτα στην Ελλάδα, στις 2003, με το σχολείο μου. Σπούδασα στο σχολείο μου, στο λύκειο μου, τη λογοτεχνία των αρχαίων Ελληνών, αλλά στα αγγλικά. Και ήθελα να κάνω τα αρχαία ελληνικά στο πανεπιστήμιο. Λοιπόν, μετά από το σχολείο, σπούδασα τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά στο πανεπιστήμιο του Oxford. Μετά, ήθελα να δουλεύω στην Ελλάδα και βρήκα ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό, το λένε Comenius, και δούλεψα στην Ελλάδα, κοντά στην Αθήνα, για ένα χρόνο, σε ένα δημοτικό σχολείο και έμεθα τα ελληνικά εκεί. Έμεινα μαζί με μια οικογένεια Έλληνων. Οι μέλη της οικογένειας δεν μιλούν τα αγγλικά πολύ καλά και επίσης εγώ δεν μίλησα τα ελληνικά πολύ καλά στην αρχή, αλλά σιγά σιγά έμαθα τη γλώσσα, έκανα τα μαθήματα στο Λύκειο των Ελληνίδων στην Αθήνα και άκουσα τη τηλεόραση, άκουσα το ραδιόφωνο και διάβασα τα βιβλία στο σχολείο και Όταν χείρισα στο Λονδίνο, είχα μία πολύ δύσκολη δουλειά. Ήμουν δασκάλα για 5 χρόνια και δεν είχα το καιρό για να διαβάζω. Γι' αυτό δεν διάβασα πολλά. Άκουσα τη μουσική. Μου αρέσει πάρα πολύ ο Μιχάλης Ατζιάννης. Αλλά δεν διάβαζα συχνά. Επίσης, κάθε εβδομάδα στο Λονδίνο συνήθως χορεύω τα παραδοσιακά ελληνικών. Αλλά δεν μιλάμε τα ελληνικά συχνά στην ομάδα μου. Εντάξει, με την πανδημία, με την καραντίνα, έχω πιο καιρό και ήθελα να δίνω λίγο πιο καιρό στη γλώσσα και διάβασα πιο πολύ για 3 μήνες τώρα και νομίζω ότι βελτίωσα τη γλώσσα μου. Πώς βελτίωσα τη γλώσσα μου? Πρώτα, διαβάζω λίγο και διαβάζω με μια εφαρμογή. Την λένε Link και διαβάζω τα βιβλία για παιδιά. Διαβάζω κάποια blog και επίσης ακούω κάποια podcast, αλλά είναι λίγο δύσκολο για μένα για να βρω τα blog στα ελληνικά. Δεν υπάρχουν πολλές ταινίες και πολλές σειρές στα ελληνικά στο ίντερνετ. Δεν είναι σαν μεθαίνω γερμανικά ή γαλλικά ή ιαπωνικά. Επίσης, κάνω τα μαθήματα στο italki. Italki είναι μια ιστοσελίδα που μπορείς να βρεις οι δασκάλες ή κάποια άλλα άτομα. Έχω μια δασκάλα από την Ελλάδα, είναι Τάσα. Είναι πάρα πολύ ευγενική και με βοηθάει πολύ. Και επίσης έχω ένα Έλληνα, ο Κωνσταντίνος, και με αυτόν κάνουμε συζήτηση λίγο στα ελληνικά και λίγο στα αγγλικά. Μιλάμε για τις ταινίες, μιλάμε για τις σειρές, μιλάμε για τη ζωή στην Ελλάδα και για τη ζωή στην Αγγλία και την πανδημία και όλα αυτά. Εντάξει, αυτά δεν ξέρω τι αν όλα λέω και να σας δω την επόμενη φορά
Και ευχαριστώ πολύ.